Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ και αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με ένα πολύ αγαπημένο θέμα και φυσικά θα πούμε για τις 10 καλύτερες ταινίες με πρωταγωνιστές τους αγαπημένους μας φίλους, τους σκύλους. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχω και εγώ ένα σκύλο, τον Snoopy, τον εικονιζόμενο, ο οποίος είναι ο καλύτερος μου φίλος. Τον έχετε δει σε παλιότερα βιντεάκια μου. Και ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα αφιέρωμα για αυτά τα υπέροχα πλάσματα που εμφανίζονται πολλές φορές σε αγαπημένες ταινίες. Ένα βασικό κριτήριο για να τοποθετηθεί μια πολύ καλή ταινία με σκύλους σε αυτήν τη λίστα ήταν ο σκύλος να έχει βασικό και πρωταγωνιστικό ρόλο. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως τη λίστα μας στην οποία περιλαμβάνονται αυτά τα υπέροχα πλάσματα και πάμε να ξεκινήσουμε με το νούμερο 10 όπου έχουμε την ταινία Beethoven που έφερε στο προσκήνιο τα υπέροχα σκυλιά του Αγίου Βερνάρδου, αυτή την υπέροχη ράτσα η οποία είναι αρκετά μεγαλόσωμη σαν σκύλος αλλά είναι πραγματικά καλοκάγαθα πλάσματα. Η συγκεκριμένη οικογένεια που αποκτά αυτό το σκύλο φαίνεται ότι έχει κάποια προβλήματα επικοινωνίας, δηλαδή τα μέλη τους μεταξύ τους έχουν κάποια προβλήματα. Έρχεται λοιπόν αυτός ο σκύλος στην οικογένειά τους, τον οποίο παίρνουν από κουτάβι και τους προσφέρει πραγματικά κάποια πολύτιμα μαθήματα ζωής. Είναι μια πολύ γλυκιά ταινία που νομίζουμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει αυτή η συγκεκριμένη λίστα μας. Στο νούμερο 10 λοιπόν, ο Beethoven. Πάμε όμως στο νούμερο 9, όπου έχουμε το thriller Mania, The Breed του Wes Craven, του δημιουργού φυσικά του Scream. Είναι μία από τις λίγες ταινίες thriller με θέμα τα σκυλιά. Παίζει και η Μισελ Ροντρίγκες που την ξέρετε από τα Fast and Furious, μία παλιότερη ταινία της φυσικά. Η συγκεκριμένη ταινία έχει να κάνει με τον ιό της Λίσας, ο οποίος μολύνει τα σκυλιά και τα κάνει πολύ επιθετικά και θανατηφόρα για το ανθρώπινο γένος. Ίσως είναι ένα από τα λίγα καλά θρίλερ με σκύλους που κυκλοφορούν εκεί έξω και δεν γινόταν να λείπει από τη συγκεκριμένη λίστα μας. Στο νούμερο 9 λοιπόν, το Mania, μια σπουδαία ταινία θρίλερ με θέματα σκυλιά. Στο νούμερο 8 έχουμε φυσικά την Lassie, την ταινία που έφερε στο προσκήνιο τα υπέροχα σκυλιά Coley. Η ιστορία θυμίζει λίγο την ιστορία του Beethoven, πάλι μια οικογένεια η οποία αποκτά έναν υπέροχο σκύλο Coley, ο οποίος φαίνεται ότι λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος για όλα τα μέλη της. Φυσικά η οικογένεια μπλέκει σε περιπέτειες αστείες αλλά και πιο σοβαρές και ο υπέροχος αυτός σκύλος προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την αγαπημένη του οικογένεια. Στο νούμερο 8 λοιπόν δεν μπορούσε να λείπει μια πολύ χαρακτηριστική ταινία με έναν υπέροχο και πανέμορφο σκύλο. Μιλάμε φυσικά για την Lassie και την ομότιτλη ταινία της. Πάμε στο νούμερο 7 όπου βρίσκουμε το Marley and Me, που βλέπουμε την ιστορία ενός λαμπραντόρ που το παίρνουν στην οικογένειά τους από μικρό κουτάβι και όμως αυτό έχει φτιαχτεί, έχει έρθει στον κόσμο για να προκαλεί κάθε είδους προβλήματα. Γενικά το σκυλί δεν παίρνει από λόγια, δεν καταλαβαίνει από εκπαίδευση και δημιουργεί πολλά προβλήματα στους ιδιοκτήτες του. Ένα υπέροχο σκυλί κατά τα άλλα το Labrador, αλλά το συγκεκριμένο φαίνεται ότι λειτουργεί κάπως διαφορετικά σε σχέση με τα υπόλοιπα σκυλιά του είδους του. Η συγκεκριμένη ταινία βέβαια είναι σταθμός όσον αφορά την αγάπη που προσφέρει ένα σκύλο στον άνθρωπο ή την αγάπη που προσφέρει ένας άνθρωπος στον σκύλο του. Αφού μπορεί ένα σκυλί να είναι ζημιάρικο, αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει να είναι μια ψυχούλα την οποία την αγαπάμε για αυτό που προσφέρει, δηλαδή τη συντροφικότητά του και την αγάπη του προς εμάς. Πάμε όμως στην επόμενη επιλογή μας σιγά σιγά, πάμε στο νούμερο 6, όπου βρίσκουμε το Benji the Haunted. Benji ο κυνηγημένος λοιπόν σε αυτό το σημείο. Έχουν βγει πολλές ταινίες της Disney με θέμα τον Benji, αυτό το συγκεκριμένο σκυλάκο, τον υπέροχο σκυλάκο, αλλά η συγκεκριμένη πρέπει να είναι η πιο καλοφτιαγμένη και η πιο καλή και εντυπωσιακή σε ολόκληρη τη σειρά ταινιών. Ο σκύλος αυτός είναι πανέξυπνος, είναι ένας star του σινεμά, αλλά καταφέρνει με κάποιο τρόπο που δεν θα σας πω να χαθεί στο δάσος. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το δάσος βρίσκει μία οικογένεια από μικρά ελουροειδή και προσπαθεί με κάθε κόστος ο μικρός σκυλάκος να την προστατέψει.
Αυτό σημαίνει να τα βάλει με την ίδια τη μητέρα φύση, με αρκούδες που τους κυνηγούν, με κούγκαρ, με πούμα κτλ. Μια πολύ γλυκιά ταινία, πολύ καλοφτιαγμένη, που μας παρουσιάζει έναν υπέροχο ήρωα και μιλάμε φυσικά για τον υπέροχο σκυλάκο Μπέντζι. Πάμε όμως να ανέβουμε λίγο πιο ψηλά και πάμε στο νούμερο 5 της λίστας μας, όπου βρίσκουμε το Ανταρκτική στα όρια του αδύνατου. 8 Below στα αγγλικά θα το βρείτε, με πρωταγωνιστή τον Paul Walker, μια ταινία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα που έχει να κάνει με μια ομάδα που βρίσκεται στην Ανταρκτική, θα έλεγα, μια ομάδα Αμερικανών τέλος πάντων, της οποίας ηγείται ο Paul Walker. Δεν μπορεί να κάνει όμως τίποτα, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και την καθημερινότητά του χωρίς τα έμπιστα και αγαπημένα του σκυλιά ράτσας Husky. Για να μην σας τα απολυλογώ λοιπόν, γίνεται μια σειρά από ατυχή γεγονότα και ο Paul Walker αναγκάζεται να αφήσει δεμένα τα σκυλιά του πίσω στη βάση του στην Ανταρκτική. Ο ίδιος δεν μπορεί να δεχτεί το γεγονός ότι τα σκυλιά του πρόκειται να μείνουν πίσω και να πεθάνουν μέσα στο κρύο και αποφασίζει να επιστρέψει ώστε να μπορέσει να τα απελευθερώσει και να τα πάρει μαζί του. Μια πραγματικά υπέροχη ταινία, πολύ καλοφτιαγμένη, που δείχνει τον απόλυτο βαθμό αφοσίωσης και αγάπης ενός ανθρώπου στα αγαπημένα του κατοικίδια. Ο σκύλος λοιπόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα άψυχο εργαλείο, αλλά σαν μια ψυχή που έχει δική του καρδιά, θέληση και αγαπάει απόλυτα το αφεντικό του και τον άνθρωπό του. Αυτή η ταινία λοιπόν μας τα δείχνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Πάμε όμως στο νούμερο 4 της λίστας μας, όπου βρίσκουμε το Hatchy A Dog's Tale ή αλλιώς, όπως είναι γνωστό, Χάτσικο, με πρωταγωνιστή το Richard Gere και ένα υπέροχο σκυλί ράτσας Ακίτα, ένα Ιαπωνέζικο Ακίτα, το οποίο φαίνεται ότι αγαπάει τόσο πολύ το αφεντικό του που ακόμα και στο θάνατο δεν το αποχωρίζεται. Τι σημαίνει αυτό? Δυστυχώς, για να σας πω την ιστορία της συγκεκριμένης ταινίας, θα πρέπει να σας τρολάρω λιγάκι όσον αφορά την ιστορία της. Η οποία βεβαίως είναι γνωστή, είναι μια αληθινή ιστορία, όπου ένα σκυλί χάνει το αφεντικό του, αλλά εξακολουθεί να πηγαίνει στα μέρη όπου πήγαινε εκείνος και να τον περιμένει. Μια πολύ γλυκιά ταινία που έχει να κάνει με την αφοσίωση που δείχνουν τα σκυλιά στον άνθρωπο και την αγάπη, την αστήρευτη αγάπη που έχουν αυτά τα πλάσματα απέναντι σε εμάς. Πάμε όμως σιγά σιγά στο νούμερο 3 της λίστας μας, εδώ που τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν επικίνδυνα, και θα βρούμε την ταινία K9, τον αστυνομικό αυτό αρσενικό ποιμενικό, τον υπέροχο, και μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο James Belushi. Είναι αστυνομικός ο James Belushi σε αυτόν τον ρόλο του και δεν θέλουν να του δώσουν έναν καλό αστυνομικό σκύλο, γιατί πιστεύουν ότι είναι δεύτερης κατηγορίας detective αστυνομικός κτλ. Οι συνάδελφοί του λοιπόν τον αναγκάζουν να πάρει αυτόν τον συγκεκριμένο σκύλο, ο οποίος είναι απίθαρχος και κάνει ό,τι του καπνίσει. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, μια υπέροχη ταινία με θέματα αστυνομικά σκυλιά, τις απίστευτες αυτές μονάδες K9 που μας έκαναν να αγαπήσουμε τα γερμανικά ποιμενικά, αυτή την υπέροχη ράτσα σκύλου. Πάμε όμως να ανέβουμε στο νούμερο 2 της συγκεκριμένης λίστας, όπου θα βρούμε τον Ασπροδόντι, το White Fang, ένα βιβλίο του Jack London, το οποίο έχει μεταφερθεί στον κινηματογράφο πάρα πολλές φορές και ως animation και ως ταινία. Η συγκεκριμένη προσπάθεια θεωρείται η καλύτερη στην ιστορία του κινηματογράφου, τουλάχιστον για μένα. Έχουμε να κάνουμε με ένα λυκόσκυλο, το οποίο το βρίσκει τυχαία ένας νεαρός και αποφασίζει να το κάνει σύντροφο της ζωής του. Μαζί μπλέκουν σε φοβερές περιπέτειες, σε κάποια φάση το σώζει αυτό το υπέροχο σκυλί και από κείνο μαχίες. Πραγματικά μια υπέροχη ταινία σε αυτό το σημείο, που χαρακτηρίζεται από το υψηλό επίπεδο φιλίας μεταξύ ενός σκύλου και ενός ανθρώπου. Στην κορυφή όμως μόνο μια ταινία χωράει και αυτή είναι το A Dog's Purpose, όπου βρίσκουμε ένα υπέροχο σκυλάκι το οποίο μετεμψυχώνεται και μεταφέρεται σε άλλα σκυλίσια σώματα, για να καταλήξει στο τέλος να επιστρέψει σε ένα σώμα που είναι αρκετά γνώριμο στο πρώτο αφεντικό του. Μία πραγματικά υπέροχη ταινία, δεν θέλω να σας την τρολάρω άλλο, που δείχνει
πραγματικά τη ζωή μέσα από τα μάτια ενός σκύλου. Βλέπουμε λοιπόν ένα σκύλο ο οποίος ξεκινάει από ένα σώμα και όταν χάνει τη ζωή του από φυσικούς ή όχι λόγους μεταφέρεται με την σάρκωση σε ένα καινούριο σκυλίσιο σώμα. Έτσι βλέπουμε τη ζωή και την πορεία ενός σκύλου μέσα σε 4 διαφορετικά σώματα, μέσα σε 4 διαφορετικές ράτσες σκύλου. Πείτε μου όμως και τις δικές σας απόψεις, στείλτε μου τα δικά σας μηνύματα σχετικά με τις αγαπημένες σας ταινίες με σκύλους. Λογικά έχουμε ξεχάσει πάρα πολλές, αλλά θεωρώ ότι κάναμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Μην ξεχνάτε, subscribe, like, share στο κανάλι μας, ανοίξτε το κουδουνάκι για τις ειδοποιήσεις, στείλτε μας τα δικά σας σχόλια, βομβαρδίστε το κανάλι με σχόλια και σκέψεις σας και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!